Καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το ζωντανό σύνταγμα του Τζακ Μπάλκιν, ένα βιβλίο το οποίο μετέφρασε στα ελληνικά με πολύ μεγάλη επιτυχία και δεξιότητα ο κύριος Απόστολος Βλαχογιάννης. Βλαχογιάννης, ναι. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω τους οργανωτές που μου έκαναν την τιμή να με καλέσουν να συντονίσω τη συζήτηση. Ο τίτλος του βιβλίου στα αγγλικά είναι «The Living Originalism», που είναι κάτι σαν να λέμε ότι είναι συγχρόνως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μαζί. Ή ένα κόμμα και το αντίθετο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ονόματα κομμάτων. Είναι ένας προκλητικός τίτλος, Living Originalism, γιατί συνδυάζει δύο τελείως αντίθετες θεωρίες περί ερμηνείας του συντάγματος. Τον Originalism, που είναι μια θεωρία συντηρητική, και τη θεωρία Living Constitution, που είναι μια θεωρία προοδευτική. Το originalism έχει ταυτιστεί με έναν μεγάλο δικαστή, εκλειπώντα του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άντωνι Σκαλία, ενώ η θεωρία Living Constitution έχει περισσότερο ταυτιστεί με καθηγητές πανεπιστημίου σε πολύ μεγάλες νομικές σχολές των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να καταλάβετε, για όσους δεν έχετε μια έτσι αντίληψη για το πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι δύο θεωρίες, θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπεται μια ρήτρα η οποία λέει ότι δεν επιβάλλονται σκληρές και ασυνήθεις ποινές. Σύμφωνα με την ερμηνευτική θεωρία του Άντωνιν Σκαλία, originalism, για να δούμε τι σημαίνει σκληρές και ασυνήθεις ποινές, θα αναχθούμε στο χρόνο που ψηφίστηκε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπ' αυτή την έννοια δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε ως σκληρή και ασυνήθη ποινή την ποινή του θανάτου, η οποία ήταν η κατεξοχήν ποινή για σοβαρούς εγκληματίες που επιβαλλόταν όταν ψηφιζόταν το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως, για τη σχολή Living Constitution, το τι είναι σκληρή και ασυνήθης ποινή δεν θα μας το πει η αναγωγή δύο αιώνες πριν, αλλά θα το δούμε σύμφωνα με αυτό που γίνεται αντιληπτό σήμερα, τι είναι σκληρή και ασυνήθης ποινή. Υπάρχει μια θαυμάσια μειοψηφία ενός από τους τέσσερις προοδευτικούς δικαστές που έχει υποστηρίξει στη μειοψηφία του ότι πλέον η θανατική ποινή έχει καταστεί σκληρή και ασυνήθης ποινή στις ΗΠΑ και πρέπει να θεωρηθεί ως αντισυνταγματική, παρά το ότι αναφέρεται ακόμα και επιλέξει στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, το Living Originalism συνδυάζει τις δύο αυτές σχολές ως εξής. Λέει το εξής, ότι όταν το Σύνταγμα ορίζει κάτι ρητός, παραδείγματος χάρη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να έχει συμπληρώσει 35 έτη ηλικίας, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι κάτι ή ότι έχει δύο γερουσιαστές κάθε πολιτεία. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Το 67ο της ηλικίας, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει αυτό, είναι κάτι δεδομένο. Εκείνο που αλλάζει είναι η σκληρή και ασυνήθης ποινή. Και πώς το εξηγεί αυτό η θεωρία αυτή, το Living Originalism, θεωρεί ότι ο συντακτικός νομοθέτης εξουσιοδότησε τις επόμενες γενναίες με αυτόν τον τρόπο, με το να χρησιμοποιήσει μια αόριστη νομική έννοια ή αόριστες νομικές έννοιες, να το ορίσουν αυτές όπως νομίζουν. Αυτά για την εισαγωγή. Να προσθέσω επίσης ότι το ζωντανό σύνταγμα, αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω αξίζει κανείς να το διαβάσει, γιατί θα διαπιστώσει πόσα πολλά πράγματα δεν γνωρίζει που του είναι πάρα πολύ χρήσιμα ακόμα και για τους δικαστές
για να τα εφαρμόσουν στην πράξη. Το ζωντανό λοιπόν σύνταγμα δεν είναι μια ερμηνευτική θεωρία μόνο, αλλά είναι και μια θεωρία εφαρμογής του συντάγματος. Δηλαδή όταν μιλάει για ζωντανό συνταγματισμό, ο Μπάλκιν αναφέρεται και στην κοινωνία η οποία διαβάζει το σύνταγμα, αντιλαμβάνεται το σύνταγμα, δημιουργεί ομάδες πίεσης και μέσω αυτών των ομάδων επηρεάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ που επιλέγει τους δικαστές, τη γερουσία η οποία του φέρνει αντιρρήσεις, ακόμα και τους ίδιους τους δικαστές. Με αυτή την έννοια δηλαδή δεν πρέπει να γίνει αντιληπτό τον ζωντανό σύνταγμα ως μια απλώς και μόνον ερμηνευτική θεωρία, αλλά είναι και μια γενικότερη θεωρία εφαρμογής του συντάγματος. Σήμερα λοιπόν για το βιβλίο αυτό θα έχουμε μαζί μας εκτός από τον κύριο Απόστολο Βλαχογιάννη, τρεις από τους πιο ειδικούς στην Ελλάδα για να μας μιλήσουν για ζητήματα που αφορούν το θέμα και επίσης γνώστες της νομολογίας του Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών. Να ξεκινήσω από την κυρία Αλκμίνη Φωτιά, η οποία έχει γράψει μια καταπληκτική διδακτορική διατριβή σταθμίζοντας την ελευθερία του λόγου, όπου διάβασε και παρουσίασε στα ελληνικά την εξαιρετική νομολογία του Supreme Court σχετικά με την ελευθερία του λόγου και τις σταθμίσεις που επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τόσο πολύ το δικαστήριο αυτό. Κυρία Φωτιά, έχει το λόγο. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχαριστήσουμε και για αυτή την σειρά με μεταφράσεις που βγάζει το Ίδρυμα Τσάτσου, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ερχόμαστε σε επαφή με τα κείμενα, να μπορούμε να διαβάσουμε, να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα κείμενα των ξένων συνταγματολόγων, γιατί πιθανότατα ο καθένας μας έχει κάποιες γλώσσες τις οποίες δεν ρέει τόσο καλά η ανάγνωσή του, σ' άλλον είναι τα αγγλικά, σ' άλλον είναι τα γερμανικά, σ' άλλον είναι τα γαλλικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ερχόμαστε σε επαφή με τα αυθεντικά κείμενα έχοντας μία πρόσβαση σε αυτά. Τώρα, στις βιβλιοπαρουσιάσεις, γιατί εδώ έχουμε μια παράδοξη βιβλιοπαρουσίαση, γιατί θα μιλήσουμε για τον συγγραφέα, θα μιλήσουμε για τη μετάφραση, θα μιλήσουμε για τη θεωρία, θα μιλήσουμε για τον εαυτό μας, όπως μιλάνε πολύ συχνά στις βιβλιοπαρουσιάσεις οι περισσότεροι τελικά που καταλήγουν να αναφέρονται στα θέματα που τους απασχολούν πιο πολύ. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να μιλήσω για την ίδια την έκδοση αυτή και τη σημασία της στην ελληνική πραγματικότητα της μεταφοράς της έννοιας του ζωντανού συνταγματισμού. Όταν ανοίγουμε ένα βιβλίο, όταν ανοίγω εγώ μάλλον ένα βιβλίο που αποτελεί μετάφραση, κακά τα ψέματα, πρώτα πρέπει να δεις αν ρέει η γλώσσα, δηλαδή αν είναι κατανοητό στα ελληνικά, και γι' αυτό θα σας διαβάσω μετά και μία παράγραφο για να καταλάβετε ότι είναι μία πολύ ζωντανή γλώσσα αυτού του βιβλίου που πραγματικά αποδίδει πολύ σωστά τις έννοιες, δεν κολλά σε σημεία. Μπορεί σε μερικά σημεία οι τιτίζιδες αμερικανοτραφείς να διαφωνούμε με μεταφράσεις. Όταν όμως σκεφτόμαστε πώς θα το έλεγα εγώ το ίδιο πράγμα στο να βγάζει νόημα στα ελληνικά, ας πούμε το living originalism, πώς θα το έλεγα συνταγματισμό, θα το έλεγα αντιερμηνευτισμό, πώς θα το έλεγα. Και κολλάς, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι ο άλλος θα καταλάβει. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κοιτάμε σε αυτά τα βιβλία, νομίζω ότι είναι η εισαγωγή. Κακά τα ψέματα, άλλο είναι να διαβάσεις Pound χωρίς τον Βλαβιανό από δίπλα να σου λέει τι σημαίνει σε πολλά σημεία και άλλο να το διαβάσεις από μόνο σου. Αν λοιπόν η εισαγωγή σου δίνει μία πολύ καλή καθοδήγηση για το τι θα διαβάσεις, αυτό σου ανοίγει, σου τοποθετεί το κείμενο που διαβάζεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του τι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει κάνει εδώ ο Αποστόλης ο Βλαχογιάννης είναι να μας τοποθετήσει τον ζωντανό συνταγματισμό αυτού του πράγματος το οποίο πρεσβεύει ο Μπάλκιν και το οποίο ήταν μια μεγάλη ανατροπή, δηλαδή όταν ο Μπάλκιν σηκώθηκε και είπε που ήταν από τους προοδευτικούς, ας το πούμε έτσι, συνταγματολόγους της Αμερικής, ότι εγώ γυρνάω στο αυθεντικό νόημα του συντάγματος, αλλά με μια διαφοροποίηση του αυθεντικού νοήματος, υπήρξε ένα σοκ.
Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με τις ίδιες τις έννοιες, δηλαδή η ίδια η έννοια του originalism, ο Eric Posner την έχει πει buzzword, δηλαδή ότι είναι μια πιασάρικη έννοια στην οποία αυτοπροσδιορίζονται διάφοροι δικαστές, αλλά τελικά δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα, γιατί τελικά κανένας δεν κάνει πραγματικά αυθεντική ερμηνεία του συντάγματος. Άρα έχουμε να κάνουμε απλά με ένα σλόγγαν, στο οποίο μπορείς να κρυφτείς και να εκφραστείς, αλλά ταυτόχρονα έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αμερικανική θεωρία. Θα μιλάω μια για το βιβλίο, μια για τη μετάφραση. Να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο και θα το πούμε τα λόγια του βασικού θεωρητικού αντιπάλου του Jack Balkin, που είναι ο Randy Barnett, με τον οποίο είναι libertarian, είναι ο Barnett, και όχι, και έχουν κοντραριστεί σε θέματα θεωρίας, ερμηνείας του συντάγματος, αλλά και σε θέματα πράξης. Δηλαδή, για το Obamacare, οι δύο βασικές προτάσεις οι οποίες πήγανε προς το δικαστήριο που διάβαζαν οι δικαστές ήταν μία η θεωρία του Barnett και πόσα στήριζαν την απόφασή τους και η άλλη του Balkin. Ο αντίπαλος λοιπόν αυτός, ο βαθύς του Jack Balkin, χαρακτήρισε αυτό το βιβλίο ως το πιο σημαντικό βιβλίο που είχε γραφτεί μετά από το Laws Empire του Dworkin, την αυτοκρατορία του νόμου του Dworkin, και είπε ότι παρόλο που είχε πολύ βαθιά διαφωνία με πολλά σημεία του βιβλίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ίδιο το βιβλίο. Τώρα, πώς διαβάζουμε ένα βιβλίο αμερικανικής θεωρίας για την ερμηνεία του συντάγματος. Τι θα πει ζωντανό σύνταγμα, πώς μεταφέρουμε, που είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης, την έννοια του ζωντανού συντάγματος στα ελληνικά δεδομένα. Έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλές από αυτές τις θεωρίες που μας διέπλασαν σαν νομικούς και ερχόταν από την Αμερική, ήταν αυτή η μεγάλη, η βαριά αμερικανική θεωρία, έχει να κάνει με το μοντέλο αλλαγής του συντάγματός τους. Είναι ένα παλιό σύνταγμα, ένα σύνταγμα ολιγόλογο, το οποίο προφανώς θέλει ερμηνεία. Και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό δικαστήριο και με ένα δικαστήριο που δεν έχει προβλήματα αυτοπροσδιορισμού, ποιος είναι ο ρόλος μου, ποιος δεν είναι, πόσο θα παρέμβω, πόσο δεν θα παρέμβω, κάνω έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας. Είναι ένα δικαστήριο που ξέρει τι κάνει. Έχουν δημιουργηθεί αυτές οι θεωρίες, τις οποίες πρέπει να τις διαβάζουμε όμως υπ' αυτό το πρίσμα του αμερικανικού μοντέλου συνταγματικής μεταβολής. Αλλιώς λες ζωντανό ένα σύνταγμα παλιό και αλλιώς ένα σύνταγμα που έχει πολλές δυνατότητες να αναθεωρείται και να ξαναθεωρείται. Να πούμε εδώ ότι η ίδια η μεταφορά του ζωντανού συντάγματος στην αμερικανική θεωρία έχει να κάνει και με ακριβώς την προόδο της επιστήμης, της βιολογίας, όπως ακριβώς παλαιότερα με τη βιομηχανική επανάσταση άρχισαν να βλέπουν το σύνταγμα ως ένα μηχάνημα και να δούνε πώς τα μέρη, οι μηχανισμοί του συντάγματος συναρμόζονται μεταξύ τους για να παράξουν ύλη. Ουσιαστικά η μεταφορά ενός ζωντανού συντάγματος μας παραπέμπει στο πώς ζει ένας οργανισμός. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να μιλάμε για έννοιες όπως η μακροημέρευσή του, η καλή ημέρευσή του, η ανθεκτικότητά του κτλ. Κτλ. Πέρα από αυτό όμως, αυτοί οι οποίοι είναι οι originalists κατηγορούν την έννοια του ζωντανού συντάγματος με την έννοια προσπαθώντας να πούν ότι με τη χρήση αυτής της έννοιας γίνεται η αντιπαραβολή με το νεκρό κείμενο, με ένα κείμενο το οποίο δεν έχει ζωή και άρα ουσιαστικά είναι μία κριτική στη θεωρία του originalism και μόνο ο τίτλος του ζωντανού συντάγματος. Μην ξεχνάμε ότι η έννοια του ζωντανού και του νεκρού παίζει στην αμερικανική θεωρία, δηλαδή το βασικό πρόβλημα μιλάνε για το dead hand, δηλαδή κατά πόσον το νεκρό χέρι που έγραψε το Σύνταγμα μπορεί να κυριαρχεί και για πόσο καιρό.
Ο Μπάλκιν, λοιπόν, έχει κάνει αυτή τη θεωρία, την οποία την εξηγεί εξαιρετικά ο Αποστόλης στην αρχή. Εγώ λέω, διαβάζουμε την εισαγωγή, ειδικά αν κάποιος είναι φοιτητής ή μεταπτυχιακός φοιτητής, έχει ένα μπούσουλα για να διαβάσει το βιβλίο, γιατί τοποθετεί τον Μπάλκιν μέσα στην αμερικανική θεωρία και μέσα στο πλαίσιό της. Λοιπόν, ο Μπάλκιν άρχισε να συντάσσεται ανάμεσα στο βασικό δίλημα αυτού του αυθεντικού μηνύματος του συντάγματος, που είναι τελικά το ερώτημα, είναι αυτό που ήθελε, που σκόπευε ο συντακτικός νομοθέτης, που έχει τα ζητήματα, πώς θα το βρούμε, πώς θα το καταλάβουμε, είναι το δημόσιο νόημα. Αυτό είναι ένα άλλο strand, μια άλλη τάση του originalism. Αυτό το οποίο ήταν το δημόσιο νόημα της συνταγματικής λέξης. Και ότι ουσιαστικά έχουμε δύο πλευρές για να δούμε αυτά τα θέματα. Η μία είναι η καθαρή γλωσσολογική πλευρά, το linguistic, και μετά περνάμε στην ερμηνεία. Το μεγάλο δίλημα, το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε βέβαια, είναι ποια είναι τα όρια της ερμηνείας και ποια είναι τα όρια της συνταγματικής, της άτυπης συνταγματικής μεταβολής. Ο πιο ακραίος του ζωντανού συντάγματος, ο Στράους, είχε πει ότι τελικά η αναθεώρηση είναι κάτι που δεν έχει και τόση σημασία. Θα μπορούσε αυτό να σταθεί σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από το αμερικάνικο? Δύσκολα. Έχει σημασία για το αμερικανικό πλαίσιο? Τεράστια. Όλες οι θεωρίες που διαβάζουμε του Μπρους Άκερμαν έχουν ένα νόημα. Αναζητεί, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να βάλει, να θέσει τον λαό πίσω από τις αποφάσεις του αμερικανικού δικαστηρίου. Αυτή η θεωρία, για να την μεταγράψουμε στην ελληνική πραγματικότητα, πρέπει να καταλάβουμε τελικά τι κάνει ο δικός μας δικαστής και ποια είναι η θέση του στο δικό μας σύστημα ενός καινούριου, ενός νέου συντάγματος. Να τελειώσω διαβάζοντας λίγο ένα κομμάτι που θέλω από το βιβλίο, για να σας πω τι είναι για μένα, τι παίζει αυτή τη στιγμή στην Αμερική πάρα πολύ, ποια είναι η μεγαλύτερη συμβολή του βιβλίου του Μπάλκιν πια στην σύγχρονη θεωρία, που μπορούμε να την κλέψουμε εμείς και να τη μεταφέρουμε πιο πολύ. Εμάς δεν μας νοιάζει το σοβαρό, το ζωντανό σύνταγμα τόσο πολύ όπως η έννοια του δικού μας συντάγματος. Αυτό το οποίο έθεσε ο Μπάλκιν σε αυτό το βιβλίο είναι ότι το όρισε το σύνταγμα με τρία βασικά πόδια, που είναι ότι είναι νόμος, είναι ανώτατος νόμος και είναι δικός μας νόμος. Αυτή η έννοια του θεμελιώδους νόμου, του δικού μας νόμου, διαβάζω εδώ, έχει μια περίεργη συνέπεια, συντελεί στο να φανταστούμε τους εαυτούς μας ως μέρος ενός συλλογικού υποκειμένου, το οποίο διατηρείται στο διάβα του χρόνου, του συλλογικού δηλαδή υποκειμένου «εμείς ο λαός», που θέτει τον εαυτό του υπό τη σκέπη του συντάγματος και στο οποίο ανήκει το σύνταγμα. Πολλά στοιχεία της πολιτικής κουλτούρας μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως ένα συλλογικό υποκείμενο, το οποίο διατηρείται στο διάβα του χρόνου. Ωστόσο, τουλάχιστον στη ΣΥΠΑ, το δικό μας σύνταγμα επιπλέον επιτελεί και αυτή τη λειτουργία. Και εξηγεί μετά τους λόγους που επιτελείται αυτή η λειτουργία. Αυτό που βλέπετε εδώ πρώτα απ' όλα είναι ότι αυτή η γλώσσα ρέει, είναι τόσο ευχάριστη όσο είναι και στα αμερικανικά να διαβάζεις τον Μπάλκιν. Μπορείς να το διαβάσεις. Και το δεύτερο είναι να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η έννοια του συνταγματικού πατριωτισμού που έχουν οι Αμερικάνοι. Τι θα πει δικό μας σύνταγμα, τι κάνει ένα συνταγματικό μας? Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία αναθεώρησης. Η όλη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή κάνει το σύνταγμα πιο δικό μας? Αισθανθήκαμε την διαβούλευση, όπως έγινε, να μας φέρνει κοντά στο σύνταγμα ή να μας απομακρύνει από το σύνταγμα? Τις δικαστικές αποφάσεις που βγαίνουν και ψάχνοντας πια, γράφοντας ένα report, γράφω απόφαση σοκ και βλέπω ότι έχουν γράψει με το Google Search απόφαση σοκ τα media για τις δικαστικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, ναι, είναι, βρίσκεις πάρα πολλά στο λίμο απόφαση σοκ. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση σοκ. Με το απόφαση σοκ, άμα το ψάξει κανένας, βλέπει, βρίσκει πάρα πολλά πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα, τι επιλέγουν να χαρακτηρίσουν ως σοκ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα, η νομολογία φέρνει το Σύνταγμα κοντά μας.
Λοιπόν, αυτή η έννοια λοιπόν του δικού μας συντάγματος, η οποία έννοια αυτό το βιβλίο στους Αμερικανούς που είναι πιο συνηθισμένοι στις διάφορες διακρίσεις του ερμηνευτισμού, του αντιερμηνευτισμού, του αυθεντικού νοήματος, του ζωντανού συντάγματος, αυτό το οποίο συζητιέται και παίζει πάρα πολύ από αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η έννοια του τι είναι δικό μας σύνταγμα. Θα κλείσω λοιπόν εδώ, αφήνοντάς σας να αναρωτηθείτε τι είναι τελικά το δικό μας σύνταγμα και να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα τον Αποστόλη, γιατί πραγματικά η μετάφραση είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου πίσω από τον συγγραφέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να μεταφράζεις. Πρέπει να βάλεις πίσω τον εγωισμό σου και να προωθήσεις τις σκέψεις και τις γνώσεις και τη γλώσσα ενός άλλου ανθρώπου και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουν αυτό και σε αυτή τη σειρά του Ιδρύματος Τσάτσου το κάνουν σημαντικοί επιστήμονες, γιατί τελικά όπως η ποίηση θέλει ποιητή για να μεταφραστεί, τελικά και το συνταγματικό δίκαιο θέλει καλό συνταγματολόγο για να μεταφραστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωτιάδου, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που κάνατε. Μου θυμήσατε μάλλον και μια ακόμα ιδιότητά σας, για την οποία προφανώς έχετε επιλεγεί να μιλήσετε, ότι είστε ειδική και στη συνταγματική αλλαγή, στο constitutional change. Και από αυτά που με εντυπωσίασαν διαβάζοντας αυτό το βιβλίο είναι ότι η ερμηνεία του συντάγματος είναι και ένας τρόπος αλλαγής του συντάγματος, τροποποίησης του συντάγματος. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Νίκο Παπασπύρου, ο οποίος επίκουρο καθηγητής στη νομική Αθηνών, ο οποίος έχει σπουδάσει και έχει εργαστεί στο Χάρβαρντ. Και υπ' αυτή την ιδιότητα θα μας μιλήσει για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ το Ίδρυμα, τον κύριο Κοντιάδη. Θα προσπαθήσω να βάλω λίγο το βασικό προβληματισμό του συγγραφέα στο πλαίσιο της αμερικανικής συνταγματικής, του συνταγματικού προβληματισμού στις ΗΠΑ. Θα εκθέσω στη συνέχεια τις βασικές σκέψεις του συγγραφέα και μετά θα καταλήξω με 2-3 κριτικές επισημάνσεις. Όπως υποθέτω οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, στις ΗΠΑ το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα είναι ένα παλιό σύνταγμα, Ancient Constitution το λένε, και επομένως είναι αυτονόητο ότι στο διάβα του χρόνου το Supreme Court, οι αποφάσεις του οποίου ως γνωστόν δεσμεύουν τα κατώτερα δικαστήρια και δημιουργούν και μια περιορισμένη ερμηνευτική δέσμευση και στο ίδιο, έχουν χτίσει πολλαπλές ερμηνευτικές κατασκευές στο διάβα του χρόνου, ώστε να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα εφαρμόζεται στις ΗΠΑ ως ομοσπονδιακό συνταγματικό δίκαιο. Οι ρηξικέλευθες αποφάσεις που έβγαλε το Supreme Court στη δεκαετία του 70, οδήγησαν τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 70, μια σειρά από συντηρητικούς στοχαστές, τους οποίους τους προήγαγε μετά ο Ρέιγκαν σε διάφορες θέσεις, να πούνε ότι το ανώτατο δικαστήριο ερμηνεύει τις αόριστες έννοιες. Προσέξτε, η αρχική σκέψη ήταν όχι με βάση τις αντιλήψεις του κονσένσους της αμερικανικής κοινωνίας εποχής, αλλά με βάση ορισμένες φιλελεύθερες αντιλήψεις, που δεν συμμεριζόταν η πλειοψηφία των Αμερικανών, αλλά ενδεχομένως η πλειοψηφία στην Ουάσιγκτον, των Αμερικανών στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να αντιληφθούμε το διακύβευμα. Δεν είναι ότι ξαφνικά όλες οι ΗΠΑ έγιναν φιλελεύθερες και κάποιοι τρελοί συντηρητικοί είπαν σταματήστε γιατί έχετε αλλάξει το Σύνταγμα. Είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο εξέφρασε αντιλήψεις των φιλελεύθερων ελίτ της εποχής, 60 και 70, και έλαβε μια σειρά από πολύ σημαντικές φιλελεύθερες αποφάσεις. Το περαιτέρω στάδιο των συντηρητικών αυτών ήταν να πούνε ότι να φτιάξουν όλη αυτή την κατασκευή για το αρχικό νόημα. Στην αρχή ήταν οι αρχικές προσδοκίες, οι αρχικές προθέσεις των συντακτών του συντάγματος. Μετά έγινε ο τρόπος που η αμερικανική κοινωνία, που
ακύρωσε το Σύνταγμα, το Σύνταγμα ακυρώθηκε με δημοψηφίσματα στις διάφορες πολιτείες, να θεωρήσουν ότι αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Το σημείο αναφοράς είναι πώς, ποιο ήταν το νόημα, το οποίο θα αντιλαμβανόταν, των λέξεων του Συντάγματος που θα αντιλαμβανόταν ο μέσος ψηφοφόρος, ο οποίος ψήφισε για να ακυρωθεί το Σύνταγμα. Αυτή είναι σε μια έτσι κλασική εκδοχή της η θεωρία περί αυθεντικού νοήματος. Και άρα ο προβληματισμός αυτός είναι ένας προβληματισμός καινούριος που δημιουργήθηκε προκειμένου να ασκηθεί κριτική σε ριζοσπαστικές αποφάσεις του Supreme Court. Δεν νομίζω ότι το 1950 αυτός ο προβληματισμός θα είχε σημασία πέραν από μία υποσημείωση. Αυτά ως προς την τρέχουσα συζήτηση και φυσικά αυτό μας έρχεται μέχρι και σήμερα με τις διαμάχες στο πού θα πάει το Supreme Court, πού θα κάτσει η μπήλια. Δεύτερον, συνταγματική θεωρία. Στη συνταγματική θεωρία οι Αγγλοαμερικάνοι έχουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του συνταγματικού δικαίου από ό,τι έχουμε εμείς στην υπηρετική Ευρώπη. Εμείς είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, έχουμε ένα μύθο, παραδεχόμαστε είναι μύθος εννοώ, ότι το Σύνταγμα είναι μια πράξη βούλησης, την οποία την διαμόρφωσε ο κυρίαρχος. Και όλο το 19ο αιώνα τσακώνονταν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς, ποιος είναι ο κυρίαρχος. Είναι ο λαός ή είναι ο μονάρχης. Πρόκειται φυσικά για μια πολιτική θεολογία, δεν νομίζω ότι αντέχει σοβαρά στην κριτική αυτή η συζήτηση. Τα είχε πει αυτά καθαρότερα όλο μας ο Νίνης Αρίπολος το 1900, ήδη από το 1903, από το πρώτο του έργο, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ότι δεν είναι νομική όρη αυτή πάνω στο οποίο μπορεί να γίνει συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει η αίσθησή μας είναι ότι το Σύνταγμα είναι μια πράξη βούλησης και ότι αυτός που βούλεται είναι ο κυρίαρχος. Αυτό στην Αγγλία ακόμη περισσότερο, στην Αμερική ίσως λιγότερο, γιατί στην Αμερική υπάρχει ένα Σύνταγμα που είναι, πάση περιπτώσει, κάποιοι θέλαν να θεσπιστεί, αλλά και στις δύο χώρες μια τέτοια άποψη δεν νομίζω ότι συγκινεί. Η κυρίαρχη αντίληψη λίγο πολύ εκφράστηκε από τον καθηγητή της Οξφόρδης, τον Χαρτ, που είπε ότι ξέρετε, για να δούμε τι ισχύει σε μια ανατάξη. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε μια βούληση ενός κυρίαρχου. Θα ψάξουμε να βρούμε τι αναγνωρίζει η κοινότητα των αξιωματούχων. Τι αναγνωρίζει η πολιτική κοινότητα σε αυτήν την ανατάξη. Τι αναγνωρίζει και εφαρμόζει. Άρα ψάχνουμε να βρούμε μια πρακτική, θεσμική πρακτική εφαρμογής. Αναγνώριση και εφαρμογής. Practice of recognition. Η βάση του δικαίου είναι η πρακτική εφαρμογής. Τέτοιες απόψεις, να σας πω, έχουν τυπωθεί και στην Ευρώπη. Ο Μπίντινγκ, ο Γερμανός ποινικολόγος, κάτι παρόμοιο έλεγε το 1880. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κυρίαρχη περίπου αντίληψη. Θα πρέπει να δούμε η κοινότητα των εφαρμοστών τι παραδέχεται ως δεσμευτικούς κανόνες δικαίου στην ένωμη τάξη. Το δεύτερο μεγάλο όνομα σε αυτή τη συζήτηση ήταν φυσικά ο Ντουόρκιν, ο οποίος γύρισε και είπε ότι στον καθηγητή που διαδέχτηκε στην έδρα φιλοσοφίας του Οξφόρδης, γύρισε και του είπε ότι η κοινότητα εφαρμογής δεν συμφωνεί στο τι αναγνωρίζει, παρά μόνο σε πολύ γενικές γραμμές. Οι ερμηνευτές μεταξύ μας, οι δικαστές κατά εξοχήν, αλλά και όσοι μετέχουν στην συνταγματική επιχειρηματολογία, διαφωνούν ως προς το πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε το ισχύον συνταγματικό δίκαιο και η διαφωνία αυτή είναι θόρυβο. Είναι από πάνω μέχρι κάτω, αφορά και τις βάσεις και τα θεμέλια δηλαδή, το περιεχόμενο, τις εφαρμογές, αφορά τα πάντα. Και είμαστε σε μια συνεχή επιχειρηματολογία, η οποία εν τέλει ανάγεται σε ηθικές αντιλήψεις για τους λόγους δεσμευτικότητας της συνταγματικής τάξης. Αυτή είναι η σημαντική του συνεισφορά. Δεν αποκλίνει τον Ντουόρκιν από τη θεωρία της πρακτικής εφαρμογής, εφαρμογή από την πρακτική κοινότητα, απλά σου λέει ότι είναι ερμηνευτική η εφαρμογή, δεν είναι συμβατική, δεν συμφωνούμε όλοι στο τι αντιλαμβανόμαστε ως εφαρμοστές συνταγματικούς κανόνες. Αυτό είναι περίπου το βασικό φιλοσοφικό πλαίσιο και έτσι πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη συζήτηση. Η αντίληψη ότι ξαφνικά Σύνταγμα είναι αυτό που σκέφτηκαν κάποιοι άνθρωποι το 1787 ή 89 ή 91 είναι μια αντίληψη ξένη στην αμερικανική συνταγματική σκέψη. Διότι η αμερικανική συνταγματική σκέψη παρακολουθεί τη δρόσα λειτουργία της κοινότητας των εφαρμοστών, δηλαδή καταρχήν του δικαστηρίου και όλων των άλλων που μετέχουν στην εφαρμογή. Πριν πάω στον Μπάλκιν, να πω την βασική επιφύλαξη προς τον Ντουόρκιν, που εγώ τουλάχιστον ήταν ξεκάθαρη για μένα όταν πήγα στο Χάρβαρντ, από τους περισσότερους καθηγητές συνταγματικού δικαίου εκεί. Ήταν ότι ο Ντουόρκιν, εντάξει, ωραία τα λέει, αλλά δεν είναι μόνο η ηθική φιλοσοφία αυτή που είναι κυρίαρχη στην ερμηνευτική μας κοινότητα. Θα πρέπει να δούμε δύο πράγματα.
ο καθηγητής μου ο Ρίτσαρντ Φάλλον έγραψε ένα βιβλίο, Implementing the Constitution, που οι σκέψεις του φέρονται καθαρά στο Μπάλκιν, έτυχε, όταν το έγραφε το συζητάγαμε κάθε εβδομάδα κεφάλαιο-κεφάλαιο. Η βασική του σκέψη είναι ότι τα δικαστήρια δεν ψάχνουν να βρούνε το νόημα. Να βρουν το νόημα του συντάγματος και το εφαρμόσουν. Το οποίο σε εμάς είναι οικείο, γιατί λέμε είναι πράξη βούλησης, άρα έχει ένα νόημα αυτή η βούληση. Αλλά είναι φορείς ενός έργου υλοποίησης του συντάγματος. Implementing. Υλοποιούν το σύνταγμα. Και γι' αυτό δεν είναι, χρησιμοποιούν φυσικά και τους ηθικούς προβληματισμούς που επεσήμανε ο Ντουόρκιν, αλλά παράλληλα κάνουν ερμηνευτικές κατασκευές, κάνουν επιχειρήματα στρατηγικής και αυτό το κάνουν σε μια διάδραση με τα άλλα όργανα. Γιατί η υλοποίηση του συντάγματος είναι ένα θεσμικό έργο. Το κάνουμε όλοι μαζί, όλοι οι θεσμοί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, κάπως έτσι περίπου ήταν όταν τουλάχιστον εγώ σπούδαζα η τελευταία λέξη της συνταγματικής προβληματικής. Ο Μπάλκιν λοιπόν έρχεται και χτίζει ένα ολόκληρο πλέγμα αντιλήψεων, μια συστηματική θεωρία. Ο ρόλος του, αν τον αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι να εξηγήσει το συνταγματισμό. Δεν προσπαθεί να σου πει πώς να απαντήσεις σε συνταγματικά ερωτήματα. Δεν είναι μια κανονιστική ερμηνεία πώς να απαντήσεις στο τι είναι το δίκαιο εδώ, εκεί, παραπέρα, αλλά να εξηγήσει το συνταγματισμό ως ένα θεσμικό φαινόμενο. Νομίζω οι βασικές του σκέψεις είναι δύο. Το πρώτο είναι πώς αντιλαμβάνεται το πραγματικό σύνταγμα. Σου λέει το πραγματικό σύνταγμα, λέει το σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε μία νομιτάξη, είναι προϊόν πρώτων ερμηνευτικών κατασκευών. Δεν είναι το νόημα αυτών που το φτιάξανε, αλλά είναι το σύνολο των ερμηνευτικών κατασκευών που σήμερα εφαρμόζονται. Δεύτερον, οι κατασκευές αυτές είναι προϊόν όχι μόνο του δικαστηρίου, αλλά των πολιτικών και των δικαιοδοτικών θεσμών σε μία διαλεκτική σχέση. Είναι οι νόμοι, είναι η ιδεολογία των νόμων, είναι οι βασικοί νόμοι, οι συνταγματικοί νόμοι, αυτοί που και εμείς τους λέμε ότι πολλοί νόμοι λέμε είναι ουσιαστικό σύνταγμα. Οι νόμοι λοιπόν, οι βασικοί νόμοι του Κογκρέσου, οι οποίοι έχουν αλλάξει τη δομή. Παραδείγματος χάρη, δεν θα καταλάβεις τη διάκριση των εξουσιών αν δεις το πώς είναι οργανωμένη η κεντρική εξουσία στις ΗΠΑ, δεν έχει καμία σχέση με το 1790. Και ότι αυτά μεταξύ τους σε μια διαλεκτική σχέση. Τι κάνει το Κογκρέσο, τι κάνει μετά το δικαστήριο και το καθεξής, και τα λέει αυτά πολύ ωραία στο βιβλίο του. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι αυτά συνεχώς μεταβάλλονται. Αυτή η διαλεκτική πλοκή θεσμών και νομολογίας συνεχώς αλλάζουν. Αλλιώς βλέπει κανείς την ισορροπία του συστήματος το 1850, το 1890, το 1920 και ούτω καθεξής. Αυτό είναι λοιπόν το πραγματικό σύνταγμα, ποιο είναι το σύνταγμα σε κάθε δεδομένη στιγμή. Το δεύτερο φασικό εργαλείο που μας εισφέρει ο Μπάλκιν είναι μία αντίληψη για τη λειτουργία του συντάγματος. Η λειτουργία του συντάγματος, μας λέει, είναι όχι, όπως λέει ο Σκαλία, η αυτοδέσμευση, να αυτοδεσμευθούμε ως πολιτική κοινότητα, ώστε σε κάποια πράγματα, σε πέντε συγκεκριμένα πράγματα, μην λόγω της παθολογίας του μέλλοντος έρθουμε και αθετήσουμε τις σημερινές μας ηθικές αντιλήψεις. Δεν είναι, σου λέει, η αυτοδέσμευση, αλλά να συντονιστούμε σε ένα σύστημα συλλογικής δράσης με σκοπό την αναζήτηση των αξιών του συντάγματος. Άρα δίνει μεγαλύτερη έμφαση ο Μπάλκιν όταν μιλάει για τη λειτουργία του συντάγματος στο συντονισμό για τη μελλοντική δράση και όχι στην αυτοδέσμευση. Κάτι επίσης ξένο σε εμάς τους Ευρωπαίους. Εδώ θα σας πω στο τέλος, νομίζω υπερβάλλει, αλλά πάση περιπτώσει. Για να το σχηματίσει αυτό, μιλάμε έτσι για τη λειτουργία του συντάγματος, χρησιμοποιεί, αντιπαραθέτει δύο ιδεότυπους. Ο ένας είναι ότι το σύνταγμα είναι ένα πλαίσιο για να μορφοποιηθεί στην πορεία του χρόνου, στο διάβολο του χρόνου, και θεωρεί ότι αυτό είναι ο σωστός ιδεότυπος. Φυσικά είναι ιδεότυπος, δεν είναι 100% ακριβής, αλλά ως ιδεότυπος αυτόν πρέπει να έχουμε, το σύνταγμα ως πλαίσιο, ως framework. Ενώ οι άλλοι, σου λέει, θεωρούν ασφαλμένα το σύνταγμα ως οικοδόμημα, κάτι που χτίστηκε. Και ο μόνος μας ρόλος είναι σήμερα απλά να σεβαστούμε αυτό που χτίστηκε. Να το καλοπίζουμε, να το ξεραΐζουμε, να το κάνουμε λειτουργικό με τις μεταβολές, αλλά το οικοδόμημα. Σου λέω πάλι όχι. Αφού το σύνταγμα είναι ένα framework, ένα πλαίσιο για μελλοντική δράση.
Και επομένως σου λέει ότι το πλαίσιο αυτό τι κάνει, έχει μία οικονομία εξουσιοδότηση και περιορισμού. Μας εξουδοτεί στο να αναζητήσουμε τις ηθικές μας ελπίδες, προσδοκίες κλπ. Αλλά παράλληλα μας δεσμεύει στο πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο βασικά στοιχεία της θεωρίας του Dworkin. Το πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι ότι τώρα, σε αυτή τη συζήτηση ο Dworkin δίνει πολύ ο Balkin δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους πολιτικούς θεσμούς, όχι στα δικαστήρια. Εδώ φοβάμαι ότι αυτό εκφράζει ιδεολογική προτίμηση. Και εκφράζει ιδεολογική προτίμηση ότι πολύ απλά το αμερικανικό δικαστικό σώμα έχει γίνει όλο ένα και πιο συντηρητικό. Και έτσι σε αυτό το εξηγητικό του σχήμα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στους πολιτικούς θεσμούς. Και μάλιστα θα δείτε σε πολλά σημεία κάτι επίσης ξένο σε εμάς, μιλάει πολύ για την πολιτική κινητοποίηση, για τα διάφορα κινήματα, τα οποία πράγματι συνσέφεραν στο να διαμορφωθεί η κουλτούρα, η συλλογική στη δεκαετία του 60 και του 70, έχω την αίσθηση ότι το υπερτονίζει, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαφοροποιείται από τον Dworkin, γιατί ο Dworkin δίνει έμφαση στην επιχειρηματολογία, αναζητά δηλαδή κριτήρια ορθότητος. Λέει, βάσει μια ηθικοπολιτική επιχειρηματολογία, θα έρθουμε και θα αναζητήσουμε ποιο είναι το ορθότερο νόημα στην έννοια του cruel and unusual punishments. Και το εμβληματικό φόρουμ για να το κάνει αυτό είναι το Supreme Court, διότι αυτό είναι ο κατεξοχήν φορέας του public reason, του δημοσίου λόγου. Ο Balkin δεν μπορεί να τα παραδεχτεί αυτά και φοβάμαι ότι δεν μπορεί να τα παραδεχτεί για λόγους ιδεολογικούς. Και έτσι δίνει μεγαλύτερη σημασία στους πολιτικούς θεσμούς, οι οποίοι, ας μην έχουμε αυταπάτες, λειτουργούν πολύ πιο έντονα με το στοιχείο της ιδεολογίας, χωρίς να λέω ότι είναι αθέμητο, απλά το περιγράφω, παρά με το στοιχείο της επιχειρηματολογίας επί κριτηρίων ορθότητας. Το δεύτερο βασικό στοιχείο τώρα, ειδικότερο τώρα στοιχείο στο βιβλίο, είναι ότι προσπαθεί να δείξει ότι αυτές οι συνεχείς κατασκευές και η δημιουργικότητα στην εφαρμογή του συντάγματος είναι συμβατή με το αρχικό νόημα. Πιστεύω εδώ κάνει ένα τρίκ. Ακολουθεί στο σημείο αυτό τον Dworkin, θέλω να πω. Ο Dworkin είχε πει κάτι συναφές το 96 και είπε τον Dworkin το εξής. Όταν θεσπίζουμε μία όριστη έννοια, ας υποθέσουμε την έννοια ίση προστασία των νόμων, τι ακριβώς θέλουμε να κατοχυρώσουμε νομικά. Λέει ο Dworkin. Η έννοια αυτή παραπέμπει σε μία ηθικοπολιτική, είναι ηθικοπολιτική έννοια. Το equal protection είναι ηθικοπολιτική έννοια. Η ελευθερία, για παράδειγμα, η διατάξη που έχει το δικό μας σύνταγμα, είναι ηθικοπολιτικές έννοιες. Ναι, μεν τις βάζουμε σε ένα νομικό κείμενο, αλλά επαναλαμβάνω, ο Αμερικάνος πολίτης ψήφισε για αυτές. Ο Αμερικάνος πολίτης δεν είναι δικηγόρος. Του υποσχέθηκες λοιπόν εσύ μία ηθικοπολιτική έννοια, θα τη σεβαστείς, είσαι η προστασία των νόμων. Άρα, δεν πρέπει, λέει Dworkin, να το ερμηνεύσουμε αυτό, ότι αυτό το οποίο κατοχυρώνεται είναι το πώς αντιλαμβανόταν την έννοια αυτή ο συντάκτης της, ή έστω ο μέσος Αμερικάνος πολίτης που ψήφισε. Διότι δεν είναι αυτό το νόημα. Αυτό το οποίο υποσχέθηκες είναι την ίση προστασία των νόμων. Όχι την ίση προστασία των νόμων όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ που το συνέταξα ή εσύ που το ψήφισες. Αυτή ήταν η βασική ιδέα του Dworkin, πάνω στην οποία στηρίζεται όλη η περαιτέρω συζήτηση και από τον Balkin και από άλλους. Άρα έρχεται και σου λέει ο Balkin, ο οποίος τραβάει πιο πολύ από όλους, σου λέει ότι στην πραγματικότητα, ποιο είναι το αρχικό νόημα σε τέτοιες έννοιες, το πλαίσιο. Ότι βάλανε ένα πλαίσιο. Και εμείς θα το ερμηνεύσουμε αυτό όπως θέλουμε σήμερα. Τα κινήματα, οι δικαστές, ο ένας ο άλλος, κατασκευές, διαλεκτική σχέση κλπ. Αυτό έχει μεν ένα μέρος αλήθειας. Πράγματι. Κανείς σήμερα δεν συνδιαλέγεται σοβαρά με τον Χάμιλτον και τον Τζέφερσον σε αυτά τα θέματα. Αλλά από την άλλη είναι νομίζω αφελές να λέμε ότι επομένως πράγματι σεβόμαστε την ιστορική βούληση. Νομίζω ότι και το πρόβλημα εδώ φαίνεται στο ότι υπάρχουν και πολλές ενδιάμεσες απόψεις. Δηλαδή πολλοί θα έρθουν και να σου πούνε αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Ότι εντάξει, βεβαίως να λάβεις υπόψη σου νεότερες αντιλήψεις, να σκεφτείς, αλλά οι συντηρητικοί θα σου πούνε θα πρέπει να σεβαστείς
το consensus που διαμορφώνεται σε μια κοινωνία. Ναι, είσαι προστασία των νόμων. Γιατί όμως να είναι η αντίληψη του δικαστή για την ίση προστασία των νόμων ή η αντίληψη των κινημάτων που συμπαθεί ο Μπάλκιν και να μην είναι ο ηθικός ορίζοντας της κοινωνίας. Και μετά ποιας κοινωνίας, της φιλελεύθερης ελίτ της Ουάσιγκτον, σας κάνω τώρα τη συντηρητική κριτική, ή του Αρκάνσας και του Τένεσι. Ο Ντόρκιν δεν έχει τέτοια προβλήματα, διότι είναι φιλόσοφος και σου λέει θα ψάξουμε να βρούμε την ορθότερη ερμηνεία. Και απλά θα προσπαθήσουμε αυτή να είναι συμβατή με την ιστορία μας κλπ. Κλπ. Να μην είναι μια διάσπαση με το παρελθόν. Άρα, έχω ένα, το δεύτερο πρόβλημα που είναι ότι φοβάμαι ότι ο Μπάλκιν είναι λιγάκι τρίκ αυτό, ότι είναι συμβατός το ζωντανό σύνταγμα με το αυθεντικό νόημα. Είναι ένα τρίκ που κάνει, στο οποίο είναι βέβαια αναγκασμένος να το κάνει, επειδή έχει και τους συντηρητικούς από την άλλη που σου λένε θα πάμε να δούμε πώς, τι πίστευε ο μέσος Αμερικανός το 1787. Καταλήγω ως εξής. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο. Το έργο του είναι εξαιρετικό. Είναι πράγμα η τελευταία λέξη στην αμερικανική συνταγματική σκέψη. Επειδή υπήρξα μαθητής του Ντόρκιν και τον αγαπούσα πολύ και θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να τον υπερασπιστώ από τις κάπως πιο ακραίες αυτές αντιλήψεις, έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο πρέπει για να καταλάβουμε το βιβλίο αυτό πρέπει να το βάλουμε δίπλα. Είναι, ο Μπάλκιν έρχεται και μας κάνει ένα σχήμα για να μας εξηγήσει το συνταγματισμό, πώς εξελίσσεται. Και το σχήμα αυτό είναι κατά βάση σωστό, πράγματι, ως θεσμικό σχήμα όπως τα λέει είναι. Αλλά στην ένα μετάξυ μέσα υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι το αίτημα ότι η ένα μετάξυ έχει κανονιστικό χαρακτήρα και ότι όταν διατυπώνουμε επιχειρηματολογία για το ποιο είναι το περιεχόμενο των κανόνων, έχουμε απαιτήσεις ορθότητας. Έχουμε απαιτήσεις ότι αυτό που λέμε εμείς είναι ορθό και όχι αυτό που λέει ο άλλος. Και προσπαθούμε να τον πείσουμε. Και θεωρούμε, πριν βγάλουμε μία απόφαση, εσείς οι δικαστές, ότι αυτό που λέτε είναι η ορθή ερμηνεία ή κατασκευή της συνταγματικής παράδοσης και του συνταγματικού κειμένου. Δεν είναι απλά η διαλεκτική πορεία. Εντάξει, προφανώς κοινωνιολογικά, αν το δει κανείς, είναι η διαλεκτική πορεία. Νομοθέτης, δικαστής, δικαστικό σώμα, κουλτούρα. Αλλά όταν είσαι μέσα στη διαλεκτική αυτή πορεία και παίρνεις θέση, κατεξοχήν ως δικαστής, αλλά και ως νομικός, ως δικηγόρος, λες ότι αυτό που λέω έχει απέτηση ορθότητας. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να το πω. Αλλιώς θα έλεγα παίζω σε ένα παίχνιο και συμμετέχω σε ένα διαλεκτικό παιχνίδι. Δεν λέει όμως αυτό ο δικαστής να βγάζει με απόφαση. Λέει έχω απέτηση ορθότητας. Και η ορθότητα αυτή, νομίζω για τους λόγους που έδωσε ο Ντόρκιν, προϋποθέτει συγκεκριμένες θέσεις σε θέματα πολιτικής φιλοσοφίας, σε θέματα νομιμοποίησης του συντάγματος και μέσα από αυτά συγκεκριμένες αντιλήψεις για το πώς θα ερμηνεύσουν τον Α, τον Β ή τον Γ κανόνα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο υστερεί ο Μπάλκιν, αλλά όπως σας είπα, δεν υπάρχει αντίφαση. Απλά θα πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου, διαβάζοντας το έργο του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπασπύρου για την εξαιρετικά κατατοπιστική ομιλία του. Μας θύμισε, μάλλον μας εξήγησε μία πτυχή του έργου του Μπάλκιν που είναι αρκετά δυσνόητη, η έννοια των κατασκευών. Και εκεί ίσως χρειάζεται λίγο να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι όταν λέει κατασκευές, συνταγματικές κατασκευές κτλ., δεν πιστεύω ότι εννοεί αυτό που λέμε εμείς νομολογιακή κατασκευή, αλλά εννοεί το ΙΚΑ παραδείγματος χάρη, είναι μια κατασκευή η οποία έχει ενσωματωθεί μέσα στο Σύνταγμα από το άρθρο 22, παράγραφος 5, και δεν μπορείς πλέον να το πειράξεις, διότι ως οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης παρέχει την κοινωνική ασφάλιση, αυτό ακριβώς που θέλει το Σύνταγμα. Θα έλεγα και η ΕΡΤ ενδεχομένως είναι και αυτή μια συνταγματική κατασκευή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει ίσως να το συζητήσουμε, αλλά είναι μια έννοια εξαιρετικά δυσνόητη, έννοια, για μένα τουλάχιστον, η έννοια της κατασκευής αυτής. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον καθηγητή κύριο Ιωάννη Τασόπουλο, ο οποίος και αυτός έχει εντρυφήσει στο δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η διδακτορική του διατριβή ήταν σε ένα θέμα από τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Η προτροπή σε ανατροπή
σε πράξεις ανατροπής μέσω της ελευθερίας του λόγου και η σχετική νομολογία του Αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και η νομοθεσία και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Να ευχαριστήσω πρώτα τον Αποστόλη τον Βλαχογιάννη για την ωραία του δουλειά. Και η αλήθεια είναι πως δεν είχαμε συνεννοηθεί ακριβώς, αλλά πήγε πολύ φυσιολογικά, γιατί εγώ θα αντισταθώ στον πειρασμό να αναφερθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ευθέως και θα αναφερθώ στη σημασία που έχει η προβληματική για το ζωντανό σύνταγμα για την Ελλάδα. Και μέσα από αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι θα φανεί και η θέση μου αναφορικά με το έργο του Μπάλκιν. Η παρουσίασή μου έχει τρία μέρη. Το πρώτο, που θα είναι και το πιο σύντομο, προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία και το περιθώριο, αν και εφόσον υπάρχει, μεταφοράς και εφαρμογής της προβληματικής του ζωντανού συντάγματος στην ελληνική συνταγματική παράδοση, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί παρά να τελεί σε άμεση σχέση με την αντίθετη έννοια προς το ζωντανό σύνταγμα, που είναι η έννοια του αυθεντικού ή πρωταρχικού νοήματος. Άρα, για να μπορούμε να μιλάμε με ισορροπημένους όρους, πρέπει να δούμε, έχουμε θεωρία αυθεντικού νοήματος στην Ελλάδα για να μπορούμε να μεταφέρουμε και την προβληματική περί ζωντανού με μια αντιστοιχία και αναλογία. Ένα αυτό. Η απάντησή μου θα δείτε ότι είναι πως ναι, έχουμε και έχει ενδιαφέρον. Πού και πώς και γιατί. Η δεύτερη ενότητα, που θα είναι λίγο σύντομη, είναι σκεπτικιστική. Και βασικά με μία αρνητική απόχρωση, να πω την ουσία της. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με την Αλκμίνη ότι η πιο σαγηνευτική και αποτελεσματική του ρητορική φρασεολογία είναι αυτή η έννοια του δικού μας συντάγματος. Το κάνει, δηλαδή, σου επιβάλλει μία σειρά συλλογισμών και παραδοχών με πολύ μεγάλη ρητορική αποτελεσματικότητα όσον αφορά το πώς μεταβάλλεται το Σύνταγμα και πώς εσύ, για να το θεωρήσεις δικό σου, ενώ δογματικά από την άποψη των κλασικών αρχών του συνταγματικού δικαίου θα ήσουν σκεπτικιστής, το γεγονός ότι σου λέει ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως και αυστηρό και ζωντανό, σε κάνει άρα και δικό σου, γιατί αυτό θα πει ζωντανό, σε κάνει να υποχωρείς και να λες ότι κάπου έχει δίκιο και κάτι μου διαφεύγει. Και το τρίτο είναι μία πάρα πολύ θετική τοποθέτηση αναφορικά με την έννοια του ζωντανού συντάγματος, την οποία όμως, έτσι για να κρατήσω το suspense, μην αρχίσει και φιλορροή το ακροατήριο, θα την αφήσω στο τέλος και δεν θα σας την πω από την αρχή. Λοιπόν, πού είναι το θετικό της έννοιας αυτής του δίπολου αυθεντικό νόημα, ζωντανό σύνταγμα, το θετικό πεδίο εφαρμογής στην Ελλάδα? Καταρχάς να πω ότι αυτό που νομίζω πως μας λείπει και μας προσφέρει η έννοια του ζωντανού συντάγματος είναι η ιδέα της ιστορικής διαδρομής και της ιστορικής ταυτότητας που έχει η πολιτεία μας ως συνταγματική πολιτεία. Δηλαδή πλέον να πω ότι είμαστε σε ένα σημείο στην ιστορική μας διαδρομή που τρόπον τεινά έχουμε προσθέσει δίπλα στον 19ο αιώνα, δίπλα που είναι βασικά σχήμα Αλιβιζάτου, ένας αιώνας ομαλότητας, μία περίοδο κρίσεων, και έχουμε προσθέσει επίσης μια άλλη 400ετία, 500ετία, που πλέον
ένα, είναι περίοδος ομαλότητας, συνταγματικής ομαλότητας, τυπικής ομαλότητας. Και άρα λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για την ελληνική πολιτεία με μία αντίληψη της θεσμικής και συνταγματικής της ταυτότητας. Με τα καλά της και με τα κακά της, αλλά είναι αποκρισταλωμένη. Και είναι αποκρισταλωμένη συνειδητά. Δεν είναι φτιαγμένη συγκυριακά, δεν είναι φτιαγμένη αρπακόλα, είναι φτιαγμένη με μία, ακόμα και με τις... με τον τρόπο που μεταχειρίζεται το επιχείρημα περί αναθεώρησης ρητορικά, αλλά πάντως θέλετε λέω άλλο η ρητορική της αναθεώρησης και άλλο οι αναθεωρήσεις που προϋποθέτουν συνενετικές διαδικασίες ή συμφωνία πάνω σε ιστορικές στιγμές. Λοιπόν, πού είναι το αυθεντικό νόημα κατά την έννοια του αμερικανικού originalism. 29.1. Το 29.1 του συντάγματος είναι μία διάταξη που αν τη διαβάσεις επιτρέπει στον νομοθέτη, τον κοινό, να θεσπίσει ένα νόμο που θα ορίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις ένα κόμμα δεν λειτουργεί υπέρ της προστασίας της ομαλής δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, της ελεύθερης λειτουργίας του πολιτεύματος. Το γράμμα το αφήνει. Όμως και τα δικαστήρια και ο Άριος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν προσχωρήσει σε μία θεωρία του πρωταρχικού νοήματος η οποία έχει συνδεθεί με το νόημα που είχε το 1974 στη μεταπολίτευση και με το Σύνταγμα του 1975 η κατάργηση της απαγόρευσης του ΚΚΕ, η νομιμοποίηση του ΚΚΕ, το γεγονός ότι αποτελεί θεμέλια ιστορική βάση του νέου πολιτεύματος ότι δεν θα έχουμε θέση εκτός νόμου κάποιας από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, κάποιου κόμματος. Αυτά, επειδή δεν πρέπει να δώσω πολύ χρόνο σε αυτή την πρώτη ενότητα, θα πω ότι το ζωντανό σύνταγμα το βλέπουμε όπου έχουμε διατήρηση της συνέχειας μέσα στην ασυνέχεια, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της αναθεώρησης και όπου επίσης έχουμε αλλαγές που μπορεί να φύγουν διατάξεις του συντάγματος, αλλά το βασικό σκελετό του συντάγματος τον τηρούν αναλύωτο, μόνο που τον εφαρμόζουν σε διαφορετικές ιστορικές συνθήκες και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Άρα, από αυτή την άποψη, τα δύο πιο ανθεκτικά στη διάρκεια του χρόνου συντάγματά μας, του 64 και του 75, μας δείχνουν αυτή τη διάσταση. Το μεν σύνταγμα του 64, διότι είναι στοιχείο του συντάγματος, ενός ζωντανού συντάγματος, το γεγονός ότι εισάγεται η αρχή της δεδηλωμένης, είναι στοιχείο του ζωντανού συντάγματος το ότι εισάγεται μετά από μία συζήτηση ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, όπως επίσης είναι στοιχείο του ζωντανού συντάγματος με τη δεύτερη έννοια που ανέφερα, δηλαδή αυτής που διατηρείται ο βασικός σκελετός, η βασική ταυτότητα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, χωρίς να έχουμε όμως την κανονική αναθεώρηση, το γεγονός ότι αν το καλοσκεφτεί κανείς, το περίφημο Σύνταγμα του 1975 είναι η πέμπτη αναθεωρητική βουλή πηγαίνει στο πίσω στο 1864. Αυτό είναι ως προβληματισμός, ένας ενδιαφέρον προβληματισμός αναφορικά με την έννοια του ζωντανού συντάγματος. Και όσον αφορά το Σύνταγμα του 1975, θα ανέφερα ως στοιχεία την ανατροπή η οποία γίνεται με την κρίση, αλλά αυτή συνδέεται με την τελευταία ενότητα που τονίζω τη σημασία που έχει το ζωντανό Σύνταγμα. Πέραν και πριν από αυτή την ανατροπή, νομίζω ότι η περιβαλλοντική νομολογία του άρθρου 20, του ΣΤΕ, του πέμπτου τμήματος πάνω στο άρθρο 24, κατά την αμερικανική έννοια, δεν ξέρω αν συμφωνούν οι συνάδελφοι, θα
μπορούσε και πρέπει να θεωρηθεί ως μία περίπτωση εφαρμογής της θεωρίας του, της νομολογιακής πραγμάτωσης και ανάπτυξης του συντάγματος και είναι μια τέτοια περίπτωση ζωντανού συντάγματος. Πάω στη δεύτερη ενότητα. Μας βοηθά η θεωρία του ζωντανού συντάγματος του Μπάλκιν. Και μιλώ έχοντας ως σημείο αναφοράς αυτήν. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κατά την άποψή μου, δεν είναι απλή και επιδέχεται αντιρρήσεις και αμφισβητήσεις. Καταρχάς, τρέχοντας λιγάκι, θα έλεγα ότι είναι επικίνδυνη ως κοινωνικοπολιτικός συνταγματικός αυτοματισμός που δικαιολογεί πολιτικές παρεκβάσεις με την ελπίδα να επιβληθούν πολιτικοϊστορικά. Δηλαδή, αυτό το είδος της ζωντανής πολιτικής πραγματικότητας που διαπλάθει το Σύνταγμα είναι από την άποψη αυτή μια θεωρία που εξηγεί πως λόγου χάρη η αναθεώρηση του 86 επιβλήθηκε και κατέστη λόγου χάρη κοινό κτήμα της ελληνικής συνταγματικής παράδοσης, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ το κανονιστικό στοιχείο το οποίο τρόπον τεινά το υποβαθμίζει. Και επ' αυτού δράτω με τις ευκαιρίες για να πω μια κύρια, νομίζω, κριτική που μπορεί να γίνει στο βιβλίο αυτό, είναι ότι για μένα είναι λίγο εφησυχασμένο. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο που έχει διαμορφωθεί πρώτης κρίσης, πρώτης ανάδειξης στην εξουσία του Τραμπ. Είναι ένα βιβλίο ομαλότητας. Και η ομαλότητα αυτή δεν υπάρχει σήμερα. Και δεν υπάρχει ούτε στην Αμερική, δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη και δεν υπάρχει στον κόσμο. Και υπό την έννοια αυτή, με αυτό το σκεπτικό, αυτή την πολύ τρόπον την είναι η άλλη όψη του δικού μας συντάγματος. Διότι μπορεί σίγουρα να είναι γοητευτικότατη και ισχυρότατη διανοητικά και πνευματικά η πρόταξη αυτή της ιδέας του δικού μας συντάγματος, αλλά ο κίνδυνος είναι τι γίνεται όταν η πολιτική εξουσία αντιμετωπίζει το Σύνταγμα ως δικό της Σύνταγμα, όχι ως δικό μας Σύνταγμα. Και το χρησιμοποιεί ως δικό της Σύνταγμα ενάντια στους πολιτικούς της αντιπάλους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το πρόβλημα δεν βρίσκω στο βιβλίο του Μπάλκιν εκείνες τις, τις έντονες τις εντάσεις οι οποίες τροφοδοτούν και νοηματοδοτούν την σύγκρουση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κατά την άποψή μου, αυτό που λείπει είναι μία συνταγματική ανθρωπολογία. Δηλαδή, είναι όλη αυτή η θεωρία που λέει ότι το Σύνταγμα ενσωματώνει μία ιδέα που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή αντιμέτωπη με το γεγονός ότι μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι ίση, τη στιγμή που κάποιος από αυτούς ασκεί δημόσια εξουσία, η σχέση αυτή μεταβάλλεται και η ισότητά τους πάει περίπατο. Και αυτό που πάει πάνω απ' όλα περίπατο δεν είναι μόνο το γεγονός της πολιτικής ευθύνης αυτού που ασκεί την εξουσία στο όνομα της πολιτικής κοινότητας, αλλά το γεγονός ότι τίνει να καβαλήσει το καλάμι. Και αυτό είναι που λέγανε οι πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος, ότι πρέπει η φιλοδοξία να εξισορροπεί τη φιλοδοξία. Αυτή είναι ανθρωπολογία, ψυχολογική φιλοσοφία, ψυχολογική ανθρωπολογία και από τη θεωρία του Μπάλκιν λείπει και αυτό είναι, θεωρώ, μια σημαντική απώλεια. Επίσης, μια σημαντική απώλεια, ένα έλλειμμα, είναι, νομίζω, το γεγονός ότι σε επίπεδο κινημάτων το πρώτο και πιο σημαντικό έργο, αν δεν απατώμε ή μάλλον
όχι χρονικά το πρώτο, αλλά το κορυφαίο έργο, αν δεν απατώμα, δεν είναι βεβαίως αυτή η γκροτέσκα και τελείως απαξιωτικά αντιμετωπίσιμη ερμηνεία του Σμιτ, του Καρλ Σμιτ, για το πολιτικό, που βεβαίως δεν αποδίδει τίποτα για την πραγματικότητα του πολιτικού, η σχέση φίλου και εχθρού, αλλά είναι το πολύ σημαντικό έργο, και όποιος είναι Ιταλός, νομίζω θα συμφωνεί, Ιταλομαθής, θα συμφωνεί και ο αγαπητός διευθυντής της σειράς, ο κύριος Κοντιάδης, εγώ το προτείνω τουλάχιστον να μεταφράσει το βιβλίο του Κωνσταντίνο Μορτάτη, «La Costituzione in senso materiale». Είναι το σύνταγμα υπό την υλική του έννοια, το οποίο αναφέρεται στο φασιστικό κόμμα. Διότι η πρώτη κίνηση, το πρώτο κίνημα που φτιάχνει τον ευρωπαϊκό συνταγματισμό και ανατρέπει την εικόνα μας για το σύνταγμα ως κοινωνικό κίνημα, δεν είναι δυστυχώς το Civil Rights Movement, είναι το φασιστικό κόμμα. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας, το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Λοιπόν, πάω τώρα, γιατί θέλω να είμαι συνεπής στο χρόνο, που βλέπω τα θετικά. Ναι, και επειδή και εγώ είμαι της ηθικοπολιτικής ανάγνωσης, θεωρώ ότι η ανάγνωση του Dworkin, που τονίζει ότι ο δικαστής πρέπει να πάει στην πολιτική φιλοσοφία του συντάγματος, δίνει και ανοίγει κανονιστικούς δρόμους και στοιχεία που διατηρούν το στοιχείο της οικοδομής, διατηρούν δηλαδή την ιδέα ότι το Σύνταγμα προβάλλει μία κατασκευή η οποία είναι μετέωρη και δεν μπορεί να οικηθεί αν τυχόν δεν αναζητήσεις το ηθικοπολιτικό νόημα των διατάξεων. Αλλά από την άλλη πηγαίνει, όπως είπα, σε μία πιο κανονιστική διάσταση. Τώρα, να πάω σε αυτό που βρίσκω στο τρίτο μέρος της εισήγησής μου πολύ θετικό. Τελειώνει η ανάλυση με αυτές τις σκεπτικιστικές και κατά βάση αρνητικής προδιάθεσης σκέψεις? Όχι. Νομίζω ότι ο Μπάλκιν πρέπει να τον δούμε, να τον διαβάσουμε σε σχέση με μια δεσπόζουσα μορφή της σχολής συνταγματικού δικαίου του Γκέιλ, που είναι ο Άκερμαν. Και το βιβλίο, το κείμενο που έχει σημασία, ένα κείμενο που έχει σημασία, είναι το κείμενο του Άκερμαν, «The Living Constitution». Και το κείμενο του Άκερμαν λέει το εξής, κάτι που νομίζω πως είναι κλειδί για να το δούμε. Το βαθύτερο συστατικό στοιχείο του ζωντανού συντάγματος δεν είναι, βεβαίως συμφωνώ σε αυτό με τον Νίκο τον Παπασπύρου, δεν είναι ο κυρίαρχος, αλλά είναι οι μεταλλάξεις της κυριαρχίας. Η κυριαρχία είναι το στοιχείο που τροφοδοτεί το ζωντανό σύνταγμα. Όχι ο κυρίαρχος, η κυριαρχία. Και σου λέει ο Άκερμαν ότι η κυριαρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες υφίσταται μία μεταβολή, μία μετάλλαξη. Και εκεί που ήταν κυριαρχία των πολιτιών, τώρα γίνεται κυριαρχία που λαμβάνει χώρα σε ένα ομοσπονδιακό σύνταγμα, αλλά είναι κυριαρχία ενός εθνικού κράτους κατά βάση. Υπάρχει πλέον μετά τον εμφύλιο, υπάρχει πλέον αμερικανικό έθνος. Και αυτό υπό τη συνταγματική έννοια του όρου, όχι μόνο υπό την κοινωνικοπολιτική. Και σου λέει ότι το άρθρο 5 του Αμερικανικού Συντάγματος που προβλέπει την αναθεώρηση, είναι ένα άρθρο το οποίο απηχεί τις αντιλήψεις περί μεταβολής όταν η κυριαρχία ενυπήρχε στις πολιτείες, και θέλουμε τώρα ένα τρόπο που η μεταβολή του συντάγματος θα ανταποκρίνεται στην νέα δομή και βάση της κυριαρχίας, που είναι
εθνική, σε εθνικούς θεσμούς. Και ποιοι είναι οι εθνικοί θεσμοί? Εκεί έρχεται το σκιαγραφεί με τις συνταγματικές στιγμές ο Άκερμαν, το ολοκληρώνει και το φτιάχνει ως δικό μας σύνταγμα ο Μπάλκιν με το βιβλίο αυτό. Πού υπάρχει η αναλογία για την Ελλάδα? Και αυτό θα μας δώσει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά και την έννοια, την πραγματική και βαθύτερη έννοια της συνταγματικής κατασκευής. Βεβαίως, συνταγματική κατασκευή είναι το ΙΚΑ, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νομολογία του ΣΤΕ, που πήγαν κάποιοι και είπανε κάτι που απηχεί πολύ το ζωντανό σύνταγμα, του είπανε, βρε παιδιά, λέει, δεν μπορεί να βάζετε στην ανώνυμη εταιρεία τους μετόχους να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, διότι η ανώνυμη εταιρεία είναι ένας θεσμός του νομικού μας πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο πράγμα. Και είπε το ΣΤΕ ότι δεν υπάρχουν κεκτημένα δικαιώματα. Η θεωρία του ζωντανού συντάγματος θα μπορούσε να μας υποψιάσει, όχι ότι οι άνθρωποι είναι ανεποψίαστοι, αλίμονο, δεν εννοώ αυτό, αλλά εννοώ ότι θεωρητικά να μας δώσει εκείνα τα ερεθίσματα για να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη στοχαστικότητα κάποια πράγματα που αλλιώς δεν έχουμε τα μέσα στον νομικό μας πολιτισμό να τα καταστρώσουμε και να τα εκφράσουμε με συνταγματικό λόγο. Άρα είναι μια χρησιμότητα αυτή και είναι και η σκοπιμότητα του βιβλίου. Λοιπόν, τελειώνω. Η εφαρμογή λοιπόν, κατά την άποψή μου, η θετική και η σπουδαία, είναι στη σχέση Ευρώπης και Ελλάδας. Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εθνικής ολοκλήρωσης. Δηλαδή, πώς δίπλα στο 110 υπάρχει το 28. Και η κατασκευή, η κυρίαρχη κατασκευή είναι η σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνεία του συντάγματος. Αυτό είναι ένα κουριόζουμ, ένα άλλιουντ. Η σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία του νόμου είναι σίγουρα μία πολύ σαφής δογματική έννοια. Αλλά η σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνεία του συντάγματος, αυτό αποτυπώνει τη μεταλλαγή της κυριαρχίας. Και αυτό είναι ζωντανό σύνταγμα. Και το γεγονός ότι έρχεται η ελληνική πολιτεία με όλο το σεβασμό που είναι γνωστός και δεδομένος και πρακτικά τίνομαι να σκίσουμε τα μνημόνια αφού αποτύχαμε να τα σκίσουμε πολιτικά, αφού απέτυχε να τα σκίσει τα μνημόνια η πολιτική εξουσία. Άμα ήταν τόσο εύκολο να τα σκίσει η δικαστική εξουσία με μία απόφαση, κηρύσσοντας αντισυνταγματικούς τους μνημονιακούς νόμους, τότε θα το είχε κάνει ήδη και η πολιτική, έχοντας την ίδια υποστήριξη της λαϊκής κυριαρχίας. Αλλά το ζωντανό σύνταγμα μας καλεί να δούμε όλο αυτό το πλαίσιο, βάζοντας δίπλα στην εθνική συνταγματική τάξη τα δεδομένα της κυριαρχίας που απορρέουν από το γεγονός ότι είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Και αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας, δεν είναι μόνο ζήτημα ύπαρξης της χώρας και του έθνους, είναι ζήτημα νομικό ερμηνείας της υπάρχουσας συνταγματικής τάξης, η οποία εάν αγνοεί το ευρωπαϊκό δεδομένο, τότε είναι μία ευρωπαϊκή τάξη που δεν εκφράζει το ζωντανό σύνταγμα. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τασόπουλη, για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας, για τα παραδείγματα που μας δώσατε και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε πολύ καλύτερα τη σκέψη του Μπάλκιν. Μία διευκρίνηση θέλω να κάνω. Παρατήρησα ότι ο κύριος Σασόπουλος αναφέρθηκε στο πρωταρχικό νόημα, ο κύριος Παπασπύρου στο αρχικό νόημα, ενώ ο κύριος Βλαχογιάννης μεταφράζει το αυθεντικό νόημα. Είναι οι ίδιοι όροι που αποδίδουν αυτό που λέγεται originalism. Τώρα, θα περάσω
στην παρουσίαση του συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει μια άκρως ενδιαφέρουσα εισαγωγή, την οποία κανείς μπορεί να διαβάσει και μετά δεν θα χρειαστεί να διαβάσει το βιβλίο. Πρώτα διάβασα το κείμενο δηλαδή και μετά την... και έμεινα εντυπωσιασμένος από το... όχι μόνο ότι τα περιέχει όλα, αλλά και το, με το κύρος και την αυθεντία με την οποία γράφει. Και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα που νομίζω δείχνει το πόσο επιδέξιος είναι ο συγγραφέας και να μιλάει καθαρά, αλλά και να αποδίδει την ουσία αυτού που ακολουθεί. Λέει λοιπόν ο κύριος Βλαχόπουλος, το Αμερικανικό Σύνταγμα... Βλαχογιάννης, το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι ζωντανό, όχι επειδή επιθυμεί μια ελίτ προοδευτικών καθηγητών ή δικαστών, το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι ζωντανό, όχι επειδή επιθυμεί μια ελίτ προοδευτικών καθηγητών ή δικαστών, αλλά επειδή αναζωογονείται διαρκώς μέσω της εμφάνισης νέων συνταγματικών κατασκευών, προϊόντων της πολιτικής και της διοικητικής πρακτικής, των δικαστικών αποφάσεων, αλλά και της δραστηριότητας του ίδιου του αμερικανικού λαού. Και νομίζω ότι με αυτά αποδίδει ακριβώς και την έννοια του ζωντανού συνταγματισμού, αλλά και την ουσία του βιβλίου του Μπάλκιν. Κύριε Βλαχογιάννη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και ιδίως το Ίδρυμα Τσάτσου και τον Ξενοφόντα Κοντιάδη για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μεταφράσω αυτό το βιβλίο του Μπάλκιν. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια μικρή απολογία. Δεν έχει μεταφραστεί όλο το βιβλίο, αλλά ορισμένα κεφάλαια. Οπότε, χάνουμε ένα κομμάτι της σκέψης του συγγραφέα, το οποίο είναι παρόν, αλλά προσπάθησα να μεταφράσω τα κομμάτια που θα είχαν περισσότερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την Ευρώπη γενικότερα. Ασχολήθηκα με τον Μπάλκιν στο διδακτορικό μου, που ήταν πάνω στο Ζωντανό Σύνταγμα. Εκεί τον ανακάλυψα, δεν είχε γραφτεί ακόμα το βιβλίο, οπότε διάβαζα τα άρθρα, που για τους Αμερικάνους είναι μια ευκαιρία να αναπτύξουν πιο διεξοδικά και πιο επιστημονικά τις σκέψεις τους. Μετά ξανασυνάντησα τον Μπάλκιν όταν μου ζητήθηκε να γράψω τον πρόλογο της γαλλικής μετάφρασης και τον ξανασυνάντησα όταν έκανα μια παρουσίαση στα συνταγματικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Μίλος Μάνεσης και το Ίδρυμα Τσάτσου. Οπότε θεωρώ ότι είχα δουλέψει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο συγγραφέα και ήθελα πάρα πολύ να κάνω τη μετάφραση. Ο Μπάλκιν είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Yale. Το Yale έχει μια παράδοση νομικού ρεαλισμού, είναι η κοιτίδα του αμερικανικού νομικού ρεαλισμού και του έχει μείνει από τότε, από τη δεκαετία του 30, μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία είναι πάρα πολύ εμφανής στο έργο του Μπάλκιν. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι εκεί διδάσκει επίσης ο συνάδελφός του Άκερμαν, από τον οποίο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και νομίζω ότι σε ένα βαθμό το έργο του συμπληρώνει την τεράστια σημασία, τριλογία του Άκερμαν και το άρθρο φυσικά. Το άρθρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πιο γνωστή είναι η τριλογία, το «Εμείς, ο λαός». Ο Μπάλκιν, λοιπόν, μέσω του blog του, το Balkanization, που είναι πάρα πολύ γνωστό, εκεί συναντώνται όλες οι τάσεις του σύγχρονου, οι επίκαιρες τάσεις του σύγχρονου συνταγματικού δικαίου στην Αμερική, και προοδευτική και συντηρητική. Έχει γενικά, είναι ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο ρευμάτων, οι οποίοι δεν επικοινωνούν πάρα πολύ στην Αμερική, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και η προσέγγιση του λόγω αυτών των χαρακτηριστικών διαπνέεται πάρα πολύ, είναι πολύ επηρεασμένος και από την πολιτική επιστήμη και από τη σύγχρονη συνταγματική ιστορία, την οποία θα τη δούμε και λίγο παρακάτω, των τελευταίων ετών, η οποία έχει ως στόχο την αποκαθήλωση και απομυθοποίηση του ρόλου του ανωτάτου δικαστηρίου, ειδικά κατά τις δεκαετίες 60 και 70, αλλά ακόμα και από τη θεολογία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που απαντάται ορισμένες φορές στην Αμερική, μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, αλλά χρησιμοποιούν τη θεολογία στην Αμερική για να εξηγήσουν το συνταγματικό δίκαιο. Θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί όλοι οι ομιλητές στην ουσία καλύψανε σχεδόν όλα όσα ήθελα να πω, οπότε θα προσπαθήσω απλά να πω ορισμένα σημεία που κατά τη γνώμη μου κάποιος θα χρειαζόταν να συγκρατήσει από αυτό το έργο. Άρχισα να ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για τη σκέψη του Μπάλκιν, κυρίως για τον τρόπο που προσέγγιζε μέσα από αυτό το βιβλίο του, το μελλοντικό τότε βιβλίο του, τη διαμάχη μεταξύ
οπαδών του αυθεντικού νοήματος και οπαδών του ζωντανού συντάγματος, η οποία παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στην Αμερική ως μια μεθοδολογική διαμάχη. Μια διαμάχη περί της ορθής μεθόδου ερμηνείας του συντάγματος, η οποία έχει και προφανείς ιδεολογικές διαστάσεις. Λοιπόν, για τον Μπάλκιν, το σημαντικό δεν είναι ούτε η ιδεολογική διάσταση της διαμάχης, ούτε η μεθοδολογική, η οποία τη συγκρατεί βέβαια. Αυτό που κατά τη γνώμη του έχει ενδιαφέρον και προσπαθεί να αναδείξει είναι ότι είναι δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες, δύο διαφορετικές αντιλήψεις γενικότερα για το Σύνταγμα και το Συνταγματισμό. Από τη μία έχουμε μια σχολή σκέψης που βλέπει το Σύνταγμα ως ένα καθαρά νομικό κείμενο, όπως είχε πει ο Γενικός Εισαγγελέας Edward Meese. Το Σύνταγμα, λέει, είναι ένας νόμος, είναι ένα νομικό κείμενο, όπως ένας νόμος, μια σύμβαση, μια διαθήκη, και άρα πρέπει να προσπαθούμε να το ερμηνεύουμε σαν νομικό κείμενο. Για τους οπαδούς του ζωντανού συντάγματος εν συνόλο, το Σύνταγμα δεν είναι μόνο νομικό κείμενο. Αντίθετα, μέσα στη νομική του ερμηνεία πρέπει να μπει και η ηθική, αλλά και η πολιτική του διάσταση. Έτσι, έχουμε από τη μία πλευρά τη θεωρία του αυθεντικού νοήματος, το οποίο βλέπει τη λειτουργία, την αποστολή του γραπτού συντάγματος, είναι η βάση της παράδοσης του γραπτού συντάγματος, να θέσει νομικούς περιορισμούς στην εξουσία, και επίσης, επειδή διαπνέεται από μία φιλοσοφία πεσιμιστική, θέλει το Σύνταγμα επίσης να λειτουργήσει εν τέλει και ως ανάχωμα στην κοινωνική αλλαγή. Όχι σε οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή, αλλά στην κοινωνική αλλαγή που συνοδεύεται από μία παρακμή, μία σύψη της κοινωνίας ηθική. Θέλει το Σύνταγμα να μπορεί να θέσει φραγμούς. Από την άλλη, ο ζωντανός συνταγματισμός βλέπει το Σύνταγμα, ακολουθώντας ως προς αυτό το σημείο, και είναι ενδιαφέρον γιατί οι πρώτοι που διατύπωσαν θεωρία του ζωντανού συντάγματος ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι από το Βρετανικό Σύνταγμα. Κατά το πρότυπο αυτό, λοιπόν, βλέπει το Σύνταγμα ως ένα δυναμικό και ευέλικτο πλαίσιο άσκησης εξουσίας. Είναι αυτό που συντονίζει ή σε μια πρώτη φάση καθιστά δυνατή την άσκηση της εξουσίας και την πλαισιώνει καθώς αυτή εξελίσσεται. Άρα, μεταβαλλόμενα δυναμικά και ευέλικτα όρια στην άσκηση της εξουσίας, όχι άπαξ και διαπαντός τεθέντα. Και επίσης, στον αντίποδα αυτού που είπαμε πριν, της άλλης αντίληψης, το Σύνταγμα είναι όχημα της κοινωνικής αλλαγής και υφίσταται την κοινωνική αλλαγή. Διαμέσου αυτής, δε, υπάρχει δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης, τελειοποίησης και ανύψωσης ενός ατελούς κατά τα άλλα συντάγματος, και γι' αυτό διαπνέεται από τη φιλοσοφία της προόδου. Η ιδέα ενός ζωντανού συντάγματος είναι εξορισμού προοδευτική ιδέα, γιατί έχει εγκυβωτήσει την έννοια της προόδου. Τώρα, ως προς την ίδια την έννοια του ζωντανού συντάγματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον, έχουν γίνει διάφορες χρήσεις της έννοιας. Η κρατούσα είναι αυτή, είναι μια κανονιστική θεωρία που εντάσσεται και στην έννοια αυτό που αποκαλούν στην Αμερική δικαστική φιλοσοφία, δηλαδή προαντιλήψεις του δικαστή. Δηλαδή, λέει πώς θα πρέπει να ερμηνεύεται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα και ειδικά οι διατάξεις που αφορούν σε δικαιώματα θα πρέπει να ερμηνεύονται δυναμικά και εξελικτικά, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη μεταβολή των οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών συνθήκων. Και κάτι άλλο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, αυτό ως προς το ζήτημα των δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα η θεωρία του ζωντανού συντάγματος, η οποία φτάνει στην κορύφωσή της, τουλάχιστον τη θεωρητική κατά το New Deal, ζητάει εξελικτική ερμηνεία των δικαιωμάτων, αλλά αυτοπεριορισμό στα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Αυτά τα δύο πάνε πάντα πακέτο μαζί. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη έννοια. Θες να το εξηγήσεις για τα κοινωνικο-οικονομικά λόγω του τρέφοντος? Θα το πω σε ένα μία άλλη που είναι για το ζήτημα, θα βάλω λίγο τον Μπάλκιν και την άποψή του για τη σχέση μεταξύ πολιτικών και δικαστικών οργάνων. Μία δεύτερη προσέγγιση της έννοιας του ζωντανού συντάγματος, η οποία δεν άκμπασε ιδιαίτερα, αλλά είναι παρούσα, ειδικά κατά τις δεκαετίες του 30 και λίγο πριν την έλευση του New Deal, είναι μια τελείως η έννοια του ζωντανού συντάγματος, μια περιγραφική θεωρία, μια θεσμική προσέγγιση. Από εκεί βγαίνει η έννοια του πραγματικού, άγραφου συντάγματος, του συντάγματος εν δράση, εν λειτουργία, ακολουθώντας τη γνωστή διάκριση του Pound μεταξύ law in books and law in action. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το συνταγματικό κείμενο, κείμενο μας είναι παντελώς αδιάφορο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς λειτουργούν οι θεσμοί, ποιος είναι ο συσχετισμός των οργάνων, πώς αλληλοεξορροπούνται κτλ. Άρα, καθαρά περιγραφική θεωρία.
η σύγχρονη προσέγγιση του ζωντανού συντάγματος που συναντούμε στον Μπάλκιν και τον Άκερμαν είναι ταυτόχρονα έχει ταυτόχρονα μια περιγραφική και κανονιστική διάσταση. Καταρχάς και οι δύο, και αυτό πρέπει να το πούμε, προσπαθούν, δίνουν μεγάλο αγώνα να αποσυνδέσουν την έννοια του ζωντανού συντάγματος από οποιαδήποτε θεωρία περί ερμηνείας. Ο Μπάλκιν συγκεκριμένα δίνει άλλο όνομα στη θεωρία του, ενώ στην ουσία κάνει αυτό το πράγμα, κάνει ζωντανό συνταγματισμό στο ζήτημα της συνταγματικής θεωρίας, ονομάζει αλλιώς τη θεωρία του, γιατί θέλει να αποδεσμεύσει την έννοια του ζωντανού συντάγματος από το ζήτημα της ερμηνείας. Άρα, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι, σε ένα πρώτο βαθμό, να αποτυπώσουν την εξέλιξη του Αμερικανικού συντάγματος και να σκιαγραφίσουν μέσω ποιων μηχανισμών είναι αυτή η δυνατή, και μιλάμε πάντα για άτυπη συνταγματική μεταβολή, και σε ένα δεύτερο βαθμό, που είναι το διακύβευμα για αυτούς, να νομοποιήσουν δημοκρατικά αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, να φέρουν στην άτυπη συνταγματική μεταβολή, να τις προσθέσουν την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, της κινητοποίησης των λαϊκών κινημάτων κτλ. Αλλά αυτό που σε κάθε περίπτωση είναι η κοινή συνισταμένη και των δύο συγγραφέων, είναι ότι δεν αναγνωρίζουν πρωταρχία στο δικαστή, αλλά στα πολιτικά όργανα και εν τέλει στον ίδιο το λαό, ο οποίος όντως με τη διαρκή πολιτική δραστηριότητά του αναζωογονεί το Σύνταγμα. Άρα τρεις έννοιες που αξίζει να συγκρατήσουμε και οι οποίες σε τελική ανάλυση είναι κοινή συνισταμένη όλων των προσεγγίσεων του ζωντανού συντάγματος, είναι η χρονικότητα του συντάγματος, η πολιτικότητα του συντάγματος και η ιστορικότητα του συντάγματος. Συγκεκριμένα το Σύνταγμα είναι ταυτόχρονα ζωντανή παράδοση, έχει παρελθόν το οποίο το κουβαλάει μαζί του. Στο παρόν είναι μια ανοιχτή διαδικασία εν εξελίξη, μεταβάλλεται το νόημά του ανάλογα με τις μεταβολές της κοινωνίας και ταυτόχρονα είναι και μια υπόσχεση για το μέλλον. Έχει στραμμένο το βλέμμα του προς το μέλλον. Τώρα κάποιες σκέψεις πάνω στη σχέση πολιτικής και συνταγματικού δικαίου στις ΗΠΑ. Ο Μπάλκιν προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει αυτή τη σχέση μεταξύ πολιτικών και δικαστικών οργάνων. Γενικά η Αμερικανική συνταγματική θεωρία, ακόμα και μέχρι τώρα, αλλά πολύ περισσότερο στο παρελθόν, ήταν κατά τη γνώμη μου παγιδευμένη στην, και θα το βάλω εντός εισαγωγικών, στην ακτιβιστική δράση του ανωτάτου δικαστηρίου, ειδικά κατά τις δεκαετίες 60 και 70. Πολλοί συγγραφείς έκτοτε, ιδίως από το 2000 και μετά, έχουν προσπαθήσει να δείξουν, ειδικά στα ζητήματα των φιλοτικών σχέσεων και της επανάστασης των δικαιωμάτων, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως νόμιζαν οι προοδευτικοί και έτσι όπως νόμιζαν εξάλλου και οι συντηρητικοί που αντέδρασαν σε αυτή την ομολογία. Αντιθέτως, το δικαστήριο δεν υπήρξε ποτέ, σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, ένας μοναχικός πρωτοπόρος, αλλά αντίθετα υπήρχε πάντα μια αγαστή συνεργασία μεταξύ Προέδρου, Κογκρέσου και Ανωτάτου του Δικαστηρίου. Έτσι, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο δεν βρισκόταν στο μετέχμιο, στην πρωτοπορία της αλλαγής, αλλά αντίθετα ήταν στο περιθώριο και πολλές φορές την εμπόδισε κιόλας με αποφάσεις του. Μια κομβική έννοια που εξηγεί όλα αυτά και συμπυκνώνει όλα αυτά κατά τον Μπάλκιν είναι η έννοια της μετάφρασης, της οριζόντιας μετάφρασης, που δείχνει πώς η πολιτική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Σύνταγμα, αυτό που ονομάζουν οι Αμερικάνοι constitutional politics, εντάσσεται στο δίκαιο και μετατρέπεται εν τέλει σε συνταγματικό δίκαιο. Αυτή, κατά τη γνώμη του, είναι η βασική αποστολή και το βασικό έργο του δικαστή. Άρα δεν δίνει έμφαση κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, προφανώς, και γενικά των διοικητικών πράξεων. Άρα, η προσέγγιση του δεν δίνει έμφαση στο νομοθετικό βέτο, όπως τα έλεγε ο Κέλσεν, δηλαδή στο δίπολο συνταγματικότητα-αντισυνταγματικότητα του νόμου. Του είναι πολύ αδιάφορο αν ένας νόμος θα κριθεί ή όχι αντισυνταγματικός. Θα πούμε γιατί του είναι αδιάφορο. Κατά τη γνώμη του, η βασική αποστολή του δικαστή είναι να προσαρμόσει τα επιχειρήματα, τα πολιτικά αιτήματα και όσες ιδέες διατυπώνονται στους νόμους, να τα μετατρέψει σε συνταγματικά επιχειρήματα και εν τέλει να δημιουργήσει συνταγματικό δίκαιο. Είναι αυτό που ο Charles Black έχει πει, ένας γνωστός συνταγματολόγος, να δώσει το affirmative stamp of legitimacy. Να πάρει το τραχή υλικό της πολιτικής, να το λιάνει και να το μετατρέψει σε συνταγματικό δίκαιο. Άρα, το σημαντικότερο που πρέπει να κοιτάμε στις δικαστικές αποφάσεις κατά τον Μπάλκιν τουλάχιστον είναι η αιτιολόγηση.
η νομιμοποίηση των προβαλλόμενων λόγων και επιχειρημάτων και η ένταξή τους σε ένα ευρύτερο σύνολο συνταγματικών κατασκευών. Αυτό έχει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις ως προς το δίλημα μεταξύ ακτιβισμού και αυτοπεριορισμού, δικαστικού ακτιβισμού και δικαστικού αυτοπεριορισμού. Κατά τη γνώμη του, είτε θεωρήσουμε την ομολογία πηγή δικαίου είτε όχι, τα δικαστήρια πάντα δημιουργούν ή εμπλουτίζουν, επεξεργάζονται τις λεγόμενες συνταγματικές κατασκευές. Οι συνταγματικές κατασκευές, η οποία όντως είναι μια σκοτεινή αλλά κεντρική έννοια, είναι όντως εκεί πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας, στο ΙΚΑ, στο ΤΑΙΠΕΔ ενδεχομένως, σε νόμους και πρακτικές και γενικά κανονιστικό υλικό, το οποίο είναι entrenched, όπως λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή βαθιά ριζωμένο στην ένομη τάξη, έτσι ώστε δεν μπορεί εύκολα ή με μία πράξη, με ένα νόμο, να καταργηθεί. Άρα, έχοντας ως βάση ότι αυτές οι κατασκευές δημιουργούνται κυρίως από πολιτικά όργανα, τα δικαστήρια με τη σειρά τους διατυπώνουν νομολογιακά δόγματα για να υποδεχτούν αυτές τις κατασκευές και να τις εντάξουν ομαλά μέσα στις υπάρχουσες και στις υφιστάμενες. Και μάλιστα αυτές οι κατασκευές, όπως καταλήγουν να δημιουργηθούν, είναι μερικές φορές, τις περισσότερες τουλάχιστον για την αμερικανική περίπτωση, πιο σημαντικές από το ίδιο το κείμενο του συντάγματος για την κατανόηση του νοήματος του συντάγματος και επίσης πολύ πιο ανθεκτικές τις περισσότερες φορές από το ίδιο το κείμενο. Άρα, ως προς το ζήτημα του ακτιβισμού, χρησιμοποιώντας τα εμπειρικά δεδομένα της αμερικανικής πολιτικής επιστήμης, ο Μπάλκιν καταλήγει σε ένα συμπέρασμα το οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά νομίζω ότι ισχύει και για τις περισσότερες χώρες. Ότι τα δικαστήρια δεν είναι υπό μία έννοια ποτέ ακτιβιστικά απέναντι στην παρούσα, όχι απαραίτητα κυβέρνηση ή προεδρία, αλλά στην παρούσα πλειοψηφία. Χρησιμοποιεί μία ευρύτερη έννοια alliance, political alliance, παραδείγματος χάρη. Άρα ποτέ δεν πηγαίνουν κόντρα ευθέως σε κεντρικά ζητήματα της πολιτικής, παρά μόνο αποσπασματικά και για πολύ συγκεκριμένους τομείς και κυρίως όταν είναι νομιμοποιημένα από μια διαφορετική, παρελθούσα πλειοψηφία. Αντιθέτως, τα δικαστήρια υπό μία είναι πάντα ακτιβιστικά, γιατί πάντα συγκαθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις, είτε κατασταλτικά, αλλά κυρίως είτε προληπτικά, γιατί τα ίδια έχουν δημιουργήσει, έχουν συντελέσει τα μέγιστα στην διαμόρφωση των συνταγματικών κατασκευών, εντός των οποίων θα ενταχθούν όλοι οι νόμοι, όλες οι αποφάσεις. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα των εννοιών, γιατί ειδικά σε περιόδους έντονης νομοθετικής παραγωγής, ο δικαστικός αυτοπεριορισμός, όπως θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά, μπορεί να είναι μια έμεση αλλά ιδιαίτερα έντονη μορφή δικαστικού ακτιβισμού. Αυτό είναι η ουσία αυτών που λέει ο Μπάλκιν. Το να κρίνεις συνταγματικό ένα νομοθέτημα, μερικές φορές είναι πολύ πιο ρυψοκίνδυνη ή τολμηρή πράξη από το να το κρίνεις αντισυνταγματικό. Για να κλείσω κι εγώ και να δώσω έτσι μια προέκταση λίγο στο ζήτημα του κατά πόσο το ζωντανό σύνταγμα μπορεί να έχει κάποια σχέση με εμάς τώρα, με την ελληνική ένομη τάξη, ιδίως μετά την κρίση, νομίζω ότι αξίζει να υπάρξει ένας προβληματισμός πάνω στη σχέση κειμένου, άτυπης και άτυπης συνταγματικής μεταβολής, ειδικά υπό το πρίσμα της δημοκρατικής και δικαιοκρατικής νομιμοποίησης της συνταγματικής μεταβολής. Δηλαδή, υπάρχει το κλασικό επιχείρημα ότι το Αμερικάνικο Σύνταγμα είναι του 1787 ή του 1789, ενώ το Ελληνικό Σύνταγμα είναι του 1975. Δεν υπάρχει λόγος να ανατρέξουμε, να προστρέξουμε σε τέτοιες έννοιες. Εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα, μήπως και το δικό μας Σύνταγμα έχει αρχίσει να παλιώνει εντός εισαγωγικών υπό το φως των πρόσφατων καταιγιστικών εξελίξεων. Μήπως έχει επέλθει μια υπέρβαση των δεδομένων του 1975. Δηλαδή, το Σύνταγμα κατά τα τελευταία χρόνια δεν αναθεωρήθηκε τυπικά. Υπάρχουν πολλοί άραγε που πιστεύουν ότι δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Δεν υπήρξε μια πολύ σημαντική μεταβολή συνθήκων εν μέσω της οικονομικής κρίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη διαμόρφωση του νέου τοπίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης και την αποτύπωση αυτών των νέων θεσμικών συσχετισμών αλλά και του κανονιστικού πλέγματος που δημιούργησε στην εθνική ένωμη τάξη. Άρα, μήπως η άτυπη συνταγματική μεταβολή που επιτελέστηκε λειτουργήσε ως παράγοντας επιτάχυνσης αλλά και διάβγασης
των μηχανισμών συνταγματικής μεταβολής και των κανονιστικών αποτελεσμάτων της. Εγώ πιστεύω ότι εμφανίστηκαν καινοφανείς συνταγματικές κατασκευές κατά τη διάρκεια της κρίσης και τα τελευταία χρόνια, οι οποίες μάλιστα διεκδικούν μονιμότητα. Άρα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ξεκινήσει μια συζήτηση για την ύπαρξη ή όχι ενός πραγματικού ή ζωντανού συντάγματος, ως συνισταμένη της μεταβαλλόμενης σχέσης μεταξύ άγραφων δομικών αρχών, συνταγματικού κειμένου και πολιτικών οικονομικών συνθήκων. Και κυρίως πρέπει να τεθεί το ερώτημα ποια είναι η νομιμοποίηση των αλλαγών που έχουν συντελεστεί. Γιατί η θελημένη ασυνείδητη συγκάλυψη της συνταγματικής αλλαγής που κατά τη γνώμη μου έχει επέλθει δεν συντελεί παρά στην αποσιώπηση αυτού του επιτακτικού ερωτήματος. Άρα για να κλείσω, η έννοια του ζωντανού συντάγματος, ειδικά όπως την αντιλαμβάνεται ο Μπάλκιν, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί μεθοδολογικά προκειμένου να αποτυπωθεί και να τεθεί επιτάπητος η νέα συνταγματική κανονικότητα που διαμορφώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ.